Έτοιμοι για πρόβα λοιπόν. Παντελή, βλέπεις? Ναι, βλέπω. Και πάμε. Όλο το δράμα της γερμανικής αγριότητας στα χρόνια της κατοχής σε μια σκηνή. 200 κρατούμενοι των φυλακών Χαϊδαρίου οδηγούνται στον τοίχο της Κεσαριανής. Η συγκλονιστική σκηνή με τους μελοθάνατους είναι από τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Παντελή Βούλγαρη με τίτλο «Το τελευταίο σημείωμα» που πραγματοποιούνται στο φρούριο Ιτζεδίν. Η κάμερα της Κρήτη TV βρίσκεται εκεί. Ο κορυφαίος Έλληνας σκηνοθέτης με την Ιωάννα Καριστιάνη να υπογράφει το σενάριο θα μεταφέρουν στη μεγάλη οθόνη ανθρώπινες ιστορίες πίσω από τραγικά γεγονότα που διαδραματίζονται στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Χαϊδαρίου το 1944. Η γερμανική κατοχή και η αντίσταση του ελληνικού λαού είναι αδικημένη από τον ελληνικό κινηματογράφο. Και ειδικά η ιστορία του Ναπολέοντα Σουγκατζίδη, του ηρωικού αυτού προσώπου, στις μέρες μας νομίζω ότι λέει κάτι περισσότερο από την ίδια την προσωπική του ιστορία. Ο Ναπολέον Σουγκατζίδης είναι το κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας στο τελευταίο σημείωμα. Κρητικός μικρασιατικής καταγωγής, εκτελούσε χρέη διερμηνέα του Γερμανού διοικητή του στρατοπέδου Κάρλ Φίσερ. Αυτό που θέλω να που σκέφτομαι, ας πούμε, ότι κάνει αυτή την ιστορία ιδιαίτερη, είναι πρώτο ότι μιλάμε για την πιο μαζική εκτέλεση. 200 κρατούμενοι οδηγούνται στον τοίχο της Κεσαριανής. Ότι συμβαίνει προς το τέλος του πολέμου, όταν πλέον οι Γερμανοί ξέρουν ότι έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για αυτούς και επιδίδονται σε ένα φεστιβάλ μαζικών εκτελέσεων. Μπροστά από τα μάτια του Σουγκατζίδη περνούν ιστορίες μαρτυρικές, με τον ίδιο να γίνεται μάρτυρας βασανιστήριων και εκτελέσεων. Αυτό που κάνει την ιστορία εκρηκτικά και ασύλληπτα συγκλονιστική είναι η τελευταία τους νύχτα, όταν πλέον ξέρουν ότι δεν πρόκειται για μεταγωγή όπως τους έχει ανακοινωθεί αρχικά από τη διοίκηση, και από το φόβο περνάνε σε μια απίστευτη υπέρβαση και όλη τη νύχτα χορεύουν και τραγουδάνε, ξέροντας ότι την άλλη μέρα το πρωί πάνε για ντουφέκι. Και το δεύτερο, που επίσης είναι ασύλληπτο και εφιαλτικό, είναι η θηριωδία της διαδικασίας της εκτέλεσης. 77-381, δεύτερη στα 33 καρέκλα. Είμαι σε μια φάση που η κάθε εικόνα που κινηματογραφώ πιστεύω ότι δημιουργεί ένα σύνολο με πολύ ενδιαφέρον και με πολύ συγκίνηση, αλλά όλα αυτά είναι ένα ταξίδι δύσκολο, περιπετειώδες, που στο τέλος η αποκομιδή όλης αυτής της προσπάθειας και της συγκίνησης θα φανεί στην σκοτεινή αίθουσα από τους θεατές. Το γύρισμα στην είσοδο των φυλακών Καλαμίου στο Ιτζεδίν παρακολούθησε ο Μανώλης Γλέζος. Το τελευταίο σημείωμα είναι μια παραγωγή του Γιάννη Ιακωβίδη και συμμετέχει ένα σπουδαίο κάστ αναγνωρισμένων και νέων ηθοποιών. Είχα κάνει και ένα μικρό ρόλο στη Μικρά Αγγλία. Τώρα ο Παντελής μου εμπιστεύτηκε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Εντάξει, είναι μια εμπειρία συγκλονιστική, γειτονά μέσα σε αυτές τις φυλακές. Μέσα σε ένα αληθινό βίωμα, ξέρω. Άνθρωποι έχουν πεθάνει εδώ πέρα, έχουν αφήσει τη ζωή τους. Το τελευταίο σημείωμα θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 26 Οκτωβρίου.